Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κάναμε like σε ειδήσεις από τον κόσμο και σας τις παρουσιάζουμε. Ο κομήτης του αιώνα πλησιάζει τον ήλιο. Τρέχει με ταχύτητα 377 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο και είναι τόσο φωτεινός που μπορεί να γίνει ορατός με ένα μικρό τηλεσκόπιο ή ακόμη και με κιάλια. Ο Άιζον υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τον ήλιο στις 28 Νοεμβρίου και τότε η θερμοκρασία του θα φτάσει τους 2.800 βαθμούς Κελσίου. Η κεφαλή του έχει διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από εκείνη της Αυστραλίας, ενώ η ουρά του έχει έκταση περίπου 90.000 χιλιόμετρων. Το ενδιαφέρον των επιστημόνων εστιάζεται κυρίως στο αν θα καταφέρει να επιβιώσει από την πρόσκρουσή του στον ήλιο. Ο χρόνος είναι χρήμα κατά κυριολεξία για τους κολοσσούς της τεχνολογίας, αφού όπως έχει υπολογίσει η ιστοσελίδα οικονομικού περιεχομένου Happier, κάθε δευτερόλεπτο που περνά αυγατίζει κατά χιλιάδες δολάρια τα έσοδα αυτών των εταιριών. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Samsung με έσοδα που φτάνουν τα 6.500 δολάρια το δευτερόλεπτο, ενώ η Apple ακολουθεί με το διόλου έχει καταφρόνει το ποσό των 4.500 δολαρίων. Αν και ο Bill Gates είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, η Microsoft είναι πολύ πίσω στη σχετική λίστα, αφού η εταιρεία του βγάζει μόλις 2.300 δολάρια το δευτερόλεπτο. Ομορφιά και οικολογία συναντιούνται στο 43ο σαλόνι αυτοκινήτου στο Τόκιο. 400 νέα μοντέλα από 170 εταιρείες κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση. Είναι ηλεκτρικά, φιλικά προς το περιβάλλον και με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμων. Ήδη η Toyota ανακοίνωσε ότι από το 2015 θα παράγει μαζικά οχήματα με κυψέλες καυσίμων, ενώ η Nissan ανεβάζει τον πύχη και υπόσχεται αυτοκίνητα με αυτόματο πιλότο μέχρι το 2020. Η απάντηση της Toyota είναι το αστείο αυτοκίνητο, όπως το ονόμασε, το οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο οδηγός μόνο με τις κινήσεις του σώματός του, χωρίς να χρειάζεται το συμβατικό τιμόνι. Το υπερπολιτελές συγκρότημα κατοικιών που βλέπετε είναι χτισμένο στη μέση της ερήμου, σε μια έκταση 14 εκατομμυρίων τετραγωνικών, πνιγμένο όμως το πράσινο. Και αυτό χάρη στην έμπνευση της οικογένειας Ζαλ, που δημιούργησε 184 πολυτελείς βίλες, τεχνητούς κήπους, λίμνες και ποτάμια. Κοστίζει βέβαια λίγο παραπάνω η διαμονή, αλλά αξίζει τον κόπο. Για όσους φυσικά έχουν να διαθέσουν από 3,5 έως και 18 εκατομμύρια δολάρια. Η εσωτερική διακόσμηση διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών, επικρατούν ωστόσο οι πολυπολιτισμικές επιρροές της κοινωνίας του Ντουμπάι, ενώ δεν λείπουν και οι μίνιμαλ γραμμές. Το Somerset House του Λονδίνου φιλοξενεί από χθες μία από τις πιο κεντρικές συλλογές ρούχων, την προσωπική συλλογή της Ιζαμπέλα Μπλόου. Η δημοσιογράφος και η κεντρική περσόνα ήταν αυτή που ανακάλυψε τον Αλεξάντερ Μακουίν και αποτέλεσε μούσα του σχεδιαστή καπέλων Φίλιπ Τρίση. Η Μπλόου τραβούσε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας με τα εντυπωσιακά ρούχα και τα αλόκοτα καπέλα που φορούσε πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί η Lady Gaga. Και οι πράξεις της όμως δεν ήταν συνηθισμένες όταν ήταν βοηθός διευθύντριας της Vogue, καθάρισε το γραφείο της με περιέ και άρωμα Chanel νούμερο 5. Το Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκου άνοιξε τις πύλες του στην Κίνα. Οι καλύτεροι ακροβάτες από όλο τον κόσμο μαγεύουν τους θεατές με τα ρυψοκίνδυνα κόλπα τους και προσφέρουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Παιχνίδια με κορίνες, άλματα στον αέρα, όλα σε απόλυτη ισορροπία και παροιμιώδη συντονισμό. Φυσικά δεν έλειψαν και τα ταχυδακτυλουργικά. Είναι λαμπεροί, πετυχημένοι και ό,τι κάνουν είναι καταδικασμένο να πετύχει. Ο λόγος για το ζεύγος Brad Pitt, Angelina Jolie, που μετά τις ταινίες τους βλέπουν και τα κρασιά τους να κερδίζουν βραβεία. Το δημιούργημά τους, Rosé Miraval, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 κορυφαία κρασιά του κόσμου. Κοστίζει 25 δολάρια και την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε μέσα σε λίγες μόνο ώρες, πούλησε 6.000 μπουκάλια, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους εορτασμούς για την καινούργια εσοδεία του Beaujolais Nouveau, που έκανε σήμερα πρεμιέρα. Η βασίλισσα της pop, η 55χρονη πια Madonna, είναι η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια σύμφωνα με την ετήσια λίστα Forbes. Τα έσοδά της αυξήθηκαν τον περασμένο χρόνο και ανέρχονται στα 125 εκατομμύρια δολάρια. Η Madonna προηγείται κατά 45 εκατομμύρια δολάρια της εκκεντρικής Lady Gaga, που έρχεται δεύτερη με 80 εκατομμύρια. Τρίτο στην κούρσα των πιο ακριβοπληρωμένων τραγουδιστών και πολύ κοντά στη δεύτερη θέση είναι ο Τζον Bon Jovi με 79 εκατομμύρια δολάρια.
Εδώ η σύντομη περιήγησή μας, κυρίες και κύριοι, στα ωραία του κόσμου ολοκληρώθηκε. Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθείτε και στο sky.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η Σία Κοσιόνη με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ!